Είναι καλησπέρα. Είναι το κυρίως μέτωπο, αυτό που φοβούνται περισσότερο αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες, όσον αφορά να κατέβει προς το χωριό Μακρυμάλι. Βλέπουμε εδώ μπροστά μας, είναι τα πρώτα σπίτια. Μέσα στα Πεύκα είναι που ουσιαστικά εκεί είναι η φωτιά. Και βλέπουμε και τις φλόγες που ξεπηδούν. Εκεί μας είπαν μάλιστα ότι υπάρχει και ένα σπίτι. Στα δεξιά μας βλέπουμε και τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία κατεβαίνουν. Εκεί υπάρχει και λίγο πιο πέρα υπάρχει μια αντιπυρική ζώνη. Εκεί έχουν ρίξει όλο το βάρος οι πυροσβέστες προκειμένου να μην κατέβει φωτιά. Τα εναέρια μέσα, τα δύο εναέρια μέσα, που εδώ και περίπου 5 με 6 λεπτά επιχειρούν επάνω από την εστία, ακριβώς σε αυτό το σημείο έχουν επικεντρώσει όλη την προσοχή τους. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι αριστερά μας, άμα κοιτάξουμε, παντού υπάρχει σκοτάδι, παντού υπάρχει ο καπνός. Οπότε εκεί είναι ένα άλλο μέτωπο το οποίο κατευθύνεται προς τα ψαχνά. Στην πίσω πλευρά ακριβώς όπου βρισκόμαστε είναι ένα άλλο μέτωπο το οποίο είναι η συνέχεια αυτού που σας πρωτοέδειξα όσον αφορά αυτό που κατεβαίνει δηλαδή προς το χωριό Μακρυμάλι. Είναι η συνέχεια του εκεί όπου ακούγαμε και πριν από περίπου μισή ώρα δεκάδες εκρήξεις. Είναι αυτό το οποίο κατεβαίνει από την άλλη πλευρά, έχει ζώσει ουσιαστικά το χωριό και δεξιά ένα τέταρτο μέτωπο το οποίο πάει προς το χωριό Πλατάνα. Όσο για τους δύο οικισμούς που έχουν εκενωθεί, το ίδιο συνέβη και εδώ. Όταν ήρθαμε ακούσαμε τις σιρήνες, τους αστυνομικούς να ουρλιάζουν με τις δουντούκες, με τις σιρήνες μόνο και μόνο για να εκενώσουν το χωριό. Ήταν μια τρομερά επικίνδυνη κατάσταση όπως παραμένει και τώρα. Επικίνδυνη, πήγαν από γειτονιά σε γειτονιά, από στενό σε στενό, σοκάκι-σοκάκι να φωνάξουν τους κατοίκους, να χτυπήσουν τις πόρτες, να φύγουν όλοι άρον-άρον από τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Εκείνη την ώρα μάλιστα χτυπούσε και η καμπάνα στην εκκλησία εδώ τον Άι Γιάννη τον Ρώσο. Χτυπούσαν τις καμπάνες μόνο και μόνο για να ακούσουν οι κάτοικοι και να φύγουν γρήγορα από τον κεντρικό δρόμο ο οποίος παρέμενε ανοιχτός. Όσοι κάτοικοι ακόμα και δεν μπορούσαν, είδαμε άνθρωποι να κλαίνε, να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει. Υπήρχαν πυροσβέστες από τον Ερυθρό Σταυρό, από το ΕΚΑΒ, η αστυνομία που τους έπαιρνε από το χέρι και τους έλεγε: αν δεν έχετε όχημα διαφυγής, ελάτε εμείς να σας βοηθήσουμε. Σε αυτό το σημείο τώρα να πούμε ότι παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις. Έχουμε δύο μεγάλα βιτιοφόρα, τα οποία φεύγουν για τα ψαχνά. Σε λίγο περιμένουμε να έρθει και ένα τρίτο. Φεύγουν για τα ψαχνά. Λεωνίδα, η εικόνα που μας μεταφέρει είναι φοβερή. Καπνίνει ιδιαίτερα πυκνή, η ορατότητα είναι περιορισμένη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να υπολογίσεις πόση είναι η απόσταση από τις φλόγες μέχρι και τα σπίτια. Από τις φλόγες μέχρι και τα σπίτια, από την τελευταία εστία που βλέπουμε από τα σπίτια, πρέπει να είναι περίπου 200 μέτρα. Άρα δεν είναι παραπάνω. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Είναι, Λεωνίδα, αν κοιτάξετε καλά, είναι το εκεί που... Ορίστε. Η περιοχή είναι δύσβατη, με την έννοια έχουν δυνατότητα πυροσβεστικά να μπουν μέσα στο δάσος, υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι δρόμοι της πυροσβεστικής. Είναι η περιοχή έτσι πολύ δύσκολη και για τα πυροσβεστικά οχήματα και για τους διασώστες. Υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Μέχρι ένα σημείο όπως μπορείς να προσεγγίσεις. Όταν μπροστά σου έχεις 500 και 600 βαθμούς Κελσίου, όταν έχεις μία φλόγα η οποία φτάνει τα 30 και τα 40 μέτρα, καταλαβαίνετε όλοι ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να πλησιάσει σε τόσο μεγάλες φλόγες. Οπότε προσπαθείς εκεί, αν δεν έχεις και τα εναέρια μέσα, γιατί σας είπα ότι πριν από ένα τέταρτο ήταν δύο ελικόπτερα, τώρα βλέπω ότι σταματήσαν και πάλι. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να αντέξει σε ένα μέτωπο το οποίο κατεβαίνει την πλαγιά με πόση ταχύτητα, με τον άνεμο σύμμαχο και βέβαια να καίγεται το σώμα σου, να καίγεται το δέρμα σου, να νιώθεις τη θερμοκρασία στο πρόσωπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα πρέπει να κατέβουν αρκετά μέτρα πιο κάτω, να οργανωθούν, να συντονιστούν, να πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία όπως είπα ανεφοδιάζονται εδώ από υδροφόρες και εκεί να κάνεις μια νέα ζώνη, μια πυροσβεστική ασπίδα μπορώ να σας πω, μόνο και μόνο για να καταφέρεις να χτυπήσεις όσο μπορείς στο κάθε μέτωπο. Η άνεμη πώς είναι αυτή την ώρα, Λεωνίδα?
Οι άνεμοι πώς είναι αυτή την ώρα, Λεωνίδα? Οι άνεμοι έχουν κοπάσει. Ναι, ναι, ναι. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είμαστε περίπου στα 2 με 3 μποφόρ. Το κακό όμως είναι, όπως θα δούμε και λίγο πιο αριστερά, αν προχωρήσουμε, αυτό φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλο κακό. Είναι ο μαύρος καπνός που βγαίνει πίσω από την πλαγιά. Είναι το σημείο, η εστία που έχει, που πηγαίνει προς τα Ψαχνά. Είναι γι' αυτό το λόγο απομακρύθηκαν και οι κάτοικοι από τους δύο οικισμούς που προαναφέρατε. Και καταλαβαίνετε τώρα, μία απόσταση. Αν μπορέσουμε, χωρίς να κουράσουμε, να κάνουμε αυτή την κίνηση, να δείξουμε από εδώ, όπου συνεχίζεται όλο αυτό το κομμάτι, περνάει εδώ όλα τα βουνά και βέβαια, φτάνει η εικόνα είναι, έχεις δίκιο. Λεωνίδα, να πάρεις μία ανάσα, γιατί είσαι εδώ και 3 ώρες και μεταδίδεις το ρεπορτάζ.